Να πούμε ότι ήταν στο επιτελείο του κυρίου Μαυρογιάννη ο κύριος Σωσότης. Έχουν έρθει για να στηρίξουν και να... Προηγούμενες προεδρικές. Για να στηρίξουν. Προφανώς. Συγγνώμη, δεν έχουμε εικόνα. Αν έρθετε να πείτε πιο προσεκτικά. Είναι τώρα τα τεχνικά ζητήματα. Εκεί οι φίλοι οι συνάδελφοί μας να τακτοποιηθούν, ναι. Όσες υπηρεσίες δεν στεγάζονται σε μέγαρα ή σε γραφεία εργασίας. Για να πληρώσουμε, για να μην πέραμε παραπάνω. Να ετοιμαστούμε όλοι. Ναι, συνοδεύεται εδώ από αρκετούς συνεργάτες. Πάμε, παιδιά, να ακούσουμε. Ήταν και από τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη. Λοιπόν, αγαπητέ μου Ανδρέα, σήμερα έχω τη χαρά να σου υποβάλω την υποψηφιότητα μου για την θέση του Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας. Είναι με συγκίνηση μου το κάνω, διότι είναι ένας σημαντικός θεσμός και ελπίζω να προχωρήσουμε και την υπόλοιπη της περίοδου μέχρι τις 9 του Ιούνιου με ένα σωστό και πρέποντα τρόπο για να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Αυτή είναι η υποψηφιότητα μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σώτη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να πούμε ότι ο επαρχιακός οργανισμός είναι ο οργανισμός που προβλέπεται μέσω της μεταρρύθμισης. Οι πολίτες, όλοι εμείς, προσβλέπουμε σε αυτόν τον οργανισμό για να μπορούμε να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες και μεσοπρόθεσμα και φθηνότερες. Πιστεύουμε όλοι και η κυβέρνηση και οι πολίτες ότι είναι ένα βήμα μπροστά. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον νέο επαρχιακό οργανισμό που ξεκινά από την 1η του Ιουλίου. Ναι. Την υποψηφιότητα μου προτείνει η κυρία Νικόλα Βασιλείου και υποστηρίζει ο κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης. Είναι δύο άνθρωποι τους οποίους αισθάνομαι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που τους έχω δει. Αντώνη Βασιλείου και κύριος Μαυρογιάννη στηρίζουν. Θα κάνει δηλώσεις, φαντάζομαι, τώρα, μάλιστα. Κάνω μια δήλωση. Έτσι. Ναι. Να αποχωρήσουμε τώρα. Έλατε ένα βήμα, έτσι. Ακόμα, ευχαριστούμε. Μας είναι έτοιμοι, παιδιά. Νάσια. Κατέθεσα σήμερα την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας στον φύλο έφορο εκλογής για την επαρχία μας. Την υποψηφιότητά μου προτείνει η κυρία Ανδρούλα Βασιλείου, πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην Βουλευτής Λευκωσίας και υποστηρίζει ο πρέσβης επί τιμή κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης. Τους ευχαριστώ θερμά και ειλικρινά για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς και το ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία για την πολύτιμη στήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνουν σε εμένα και τις προγραμματικές θέσεις που έχω καταθέσει. Σήμερα, 45 περίπου μέρες πριν τις εκλογές της 9ης Ιουνίου, απευθύνομαι ξεχωριστά στον κάθε πολίτη εκλογέα της Επαρχίας Λευκωσίας, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης ή συμπάθειας. Απευθύνομαι στην κρίση και στην λογική όλων των πολιτών από την αριστερά, τη δεξιά, το κέντρο, τους σοσιαλιστές, στον χώρο των πρασίνων και της οικολογίας, σε νέους πολιτικούς σχηματισμούς καθώς και σε πολίτες ανένταχτους. Φίλοι και φίλες, κατά τους τελευταίους μήνες έχω παρουσιάσει με κάθε εφικτό τρόπο, με ειλικρίνεια και καθαρότητα τις διαπιστώσεις, τις θέσεις και τις προτάσεις μου για τον επαρχιακό οργανισμό και το πώς προγραμματίζω να διαχειριστώ τη δυναμική του, αν οι πολίτες της επαρχίας Λευκωσίας με τιμήσουν με την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους. Οι προγραμματικές μου θέσεις βρίσκονται ενώπιον των πολιτών και αποτελούν τον οδηγό για να απαντήσουμε στις μεγάλες προκλήσεις που εμφανίζονται στη νέα εποχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ελπίζω και προσδοκώ πως την περίοδο που απομένει μέχρι τις εκλογές της 9ης Ιουνίου οι ψηφοφόροι της επαρχίας Λευκωσίας θα έχουν την ευκαιρία μέσα από ένα επικοδομητικό διάλογο να ενημερωθούν για τις συγκεκριμένες θέσεις και τις προτάσεις που υποστηρίζω τόσο εγώ όσο και ο υποψήφιός μου. Ζητώ από τον κάθε ένα και την καθεμιά ψηφοφόρο να μας ακούσει και να μας κρίνει με βάση τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, το όραμα μας, τις γνώσεις, την εμπειρία και την επάρκεια μας να υπηρετήσουμε τον νέο οργανισμό που θα γεννηθεί την 1η Ιουλίου για να υπηρετήσει τους πολίτες και το καλό της επαρχίας. Να αντιληφθεί πως η επιλογή που θα κάνει θα επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητά του.
τους λογαριασμούς που θα παίρνει για τα επόμενα 5 χρόνια, την τιμολόγηση της υδατοπρομήθειας και το κόστος της διαχείρισης των υγρών λιμάντων, την καθυστέρηση της έκπτωσης των αδειών του, το αν θα εφαρμόζονται οι πολεοδομικοί κανονισμοί ισότιμα για όλους. Καλώ όλους τους συμπολίτες μου να αξιολογήσουν την εντυμότητα, την αξιοπιστία και τη συνέπεια του κάθε υποψηφίου και να επιλέξει σε ποια χέρια θα βρίσκεται το τιμόνι του επαρχιακού οργανισμού στα πρώτα του δύσκολα βήματα μετά την 1η Ιουλίου. Προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξος πως θα κερδίσουμε την εκλογή και θα μπορέσουμε να θέσουμε στην πράξη την εμπειρία σε δράση για το καλό της επαρχίας μας και των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Μάλιστα. Σοφία μου, ακούσαμε τον κύριο Ανδρέα Ασώτη. Λοιπόν, έτσι να πούμε, Σοφία μου, ότι θα έρθει στις 11 εκεί ο κύριος Γιορκάζης να καταθέσει τη δική του υποψηφιότητα. Ακριβώς στις 11 η ώρα θα έρθει ο νυν δήμαρχος της Λευκοσίας, ο κύριος Γιορκάτσης, ο οποίος θα διεξάγει